ήρθαμε και σήμερα ορεξάτη, δυνατή. Κάθε μέρα έχουμε όρεξη. Όχι, σήμερα πιο ορεξάτος όμως σήμερα. Πρώτα απ' όλα είναι και πολύ νωρίτερα σήμερα, γιατί βγάζουμε μεσημέρι το βίντεο. Να έχουμε λοιπόν... και μέρα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν το απολαμβάνουμε, γιατί όπως και να το κάνουμε ο Πειραιάς, κυρίες και κύριοι. Αλλά έχουμε να πούμε τώρα με τα νούμερα που βγήκανε, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με ανακαλύψεις που κάναμε, με την πτώση της Βασίλισσας και την παραδοχή ότι πλέον η Βασίλισσα άλλαξε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καθίστε μαζί μας, φτιάξτε και ένα καφεδάκι, βάλτε το βιντεάκι μας και απολαύστε το, γιατί σήμερα θα σας δώσουμε αρκετές πληροφορίες από αυτά που συνέβησαν χθες. Γιατί η δουλειά μας κάθε μέρα είναι αυτή, να πληροφορούμε τον κόσμο ότι συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε γρήγορα με τα νούμερα της Δευτέρας. Πάμε απαλά-απαλά, παιδιά. Απαλά-απαλά. Σιγά-σιγά θα ανεβαίνουμε. Πάμε στο μεσημεριανό. Στα πρωινά δεν πάω, δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει. Γιατί να πει για τον Αυτιά τώρα. Όχι, γιατί είναι και το άλλο, το με τη Σύση Χριστίδου, η οποία βγήκε πρώτη. Πάει καλά αυτή. Ναι, πάει πολύ καλά και τα λοιπά. Αλλά η Σύση Χριστίδου είναι μια ισορροπημένη εκπομπή, η οποία δεν έχει να πεις πράγματα αρνητικά. Κοίτα να σου πω, έχει σχολήσει και πολύ στα, ας πούμε, στα μονοπάτια της Τατιάνας και της Ζήνας Κουτσελίνη. Γιατί χθες μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι έβγαλε την κόρη της γυναίκας που είχε τον τραγικό θάνατο στην Κρήτη. Ναι, δηλαδή αυτά όλα μου θυμίζουν πολύ. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό showbiz, infotainment και φαίνει και τους πρωταγωνιστές. Άκουσε, επειδή απέναντί της είναι ο Μάνεσης, ο οποίος πέρυσι τέτοια εποχή θέρισε. Ναι, τον χτυπάει με τα ίδια όπλα. Έκανε 25% και 27% και αυτή ήταν στο 13, 12, 11 κτλ. Κάποια στιγμή προς το τέλος που άρχισε να το γυρνάει το παιχνίδι, το έφερε σε μια ευθεία. Και τώρα φέτος αποδεικνύει για μια φορά ακόμα ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Και έχουμε πει ότι είναι μια πολύ καλή παρουσιάστρια, η οποία δεν προκαλεί, δεν... Παρόλο που, okay, ανήκει στην Κοκλόνια, δεν είναι παραγωγή του Κοκλόνη, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κοπέλα η οποία με τη δουλειά της φέρνει τα νούμερα. Έτσι. Κοίταξε, το γύρισε. Δηλαδή, είδε ρε παιδί μου, μυρίστηκε το τι παίζει γύρω-γύρω, ας πούμε, και σου λέει εδώ πέρα έτσι απέναντι. Πράγματα θα τα αλλάξουμε. Έχει καλή ομάδα από πίσω, έχει και έχει μία με τους ανθρώπους που είναι γύρω της. Εντάξει, ας πούμε, ο Βασάλος δεν μου λέει και πολλά πράγματα. Αλλά όμως ούτε ο Σταματόπουλος μου λέει πολλά πράγματα. Κοίτα, αλλά, ο Βασάλος ανήκει στην κατηγορία του Αλεξάνδρου, του άλλου που είναι στο Happy Day. Του Φραγκολιά. Του Φραγκολιά είναι στο ίδιο στυλ. Όλοι. Ναι. Είναι ωραία παιδιά τα οποία δεν τα λένε και ιδιαίτερα. Είναι εκεί για να καλύψουν την. Τον κοριτσό κόσμο. Ακριβώς. Τον κοριτσό κόσμο. Το βλέπω, ναι, και ναι, εντάξει, ναι, ναι. Αν μιλάς είτε τα λες. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Να ξέρεις, είναι πολύ παλιό κόλπο αυτό. Το έχω βιώσει κι εγώ αυτό. Τι εννοεί, σε βάζανε για την εμφάνισή σου και δεν τα έλεγε. Όχι εμένα. Για να καλύψουν την ασχήμια μου βάλανε έναν ωραίο μέσα. Α, εντάξει, εξήγησε το. Δεν τα λέω κόσμο. Αλέν Τελόν και καλά. Όχι, ναι, Αλέν Πετιλόν ήταν ο άλλος και Ζαν Πολ Ρακιτζής εγώ. Δηλαδή ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά με τη Σύση Χριστίδου και τα λοιπά, η οποία βέβαια σε φόβησε κάθε επιτυχία. Ήθελα να πω για τη Σταματόπουλο που είπα ότι δεν μου κολλάει πολύ. Έχουν όμως πολύ καλή χημεία μεταξύ τους, είναι και κουμπάρι. Οπότε λοιπόν είναι καλύτερα να έχεις το κουμπάρο σου δίπλα σου και να έχεις μια άψογη συνεργασία παρά να βάλεις κάποιον μέσα. Βέβαια, και από τη στιγμή που έχουν υψηλά νούμερα γιατί να αλλάξει η ομάδα. Όχι, okay, δεν θα αλλάξει ποτέ. Απλά σου εξηγώ ότι εμένα, ας πούμε, δεν μου κάθεται καλά ώρες όρες γιατί αισθάνομαι ότι κάτι δεν τσουλάει σωστά μέσα. Αλλά όμως ταιριάζουν απόλυτα σε άλλα πράγματα και μπορούν να μιλάνε με τα μάτια. Για μένα είναι πιο σημαντικό να μιλάνε με τα μάτια δύο άνθρωποι παρά να βλέπουμε μόνο τη δουλειά τους. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι μια ιστορία αυτή διαφορετική. Ας αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά αυτά και να πάμε στη μεσημεριανή ζώνη όπου θέλουμε προσοχή να κοιτάξουμε τώρα εδώ. Σας έλεγα ότι η Ναταλία Γερμανού ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεται για πολλά πράγματα και απόδειξε ότι το καλύτερα δεν γίνεται με 15,8 και απόσταση με το 11,6 4,2 μονάδες και 15,9 στο σύνολο με 9,4 το τίλες τώρα που θεωρώ μια εκπομπή ότι αυτή θα βρει το δρόμο της εκπομπή το τίλες τώρα, είναι πάρα πολύ καλή. Το ντοτ αρκετά ανεβασμένο και μπράβο τους. Μπράβο τους, γιατί πράγματι το 10,4 και 10,8 είναι πολύ καλή υπόθεση. Στο All Good πλέον έχουν καθίσει αυτά τα νούμερα, οπότε λοιπόν δεν μας κάνει εντύπωση, δεν είναι πτώση. Αυτά είναι τα νούμερα. 6,2 και νομίζω η Κυριακή συνέντευξη τους πάει ακόμα χειρότερα. Ναι. Θα δείξει. Και είχαν και μια προσωπικότητα, π.χ. ο Ισίδωρος, ο οποίος ήταν
και ένας πολύ συζητημένος παίκτης, αλλά δυστυχώς λόγω ότι το Big Brother δεν έχει ιδιαίτερα ψηλά. Επειδή θα αναπτύξουμε λίγο το Λαγκούν, να πω ότι αυτό είναι το Σαββατοκύριακο με 2% και 2,6% και με ξεκατίνιασμα του κερατά. Βέβαια, πριν το βγάλει, να πούμε ότι και το καλύτερα διγύμνεται είτε κάνει νούμερα είτε όχι, δεν παίζει ρόλο, γιατί η εκπομπή που ανεβάζει τον Α είναι το Just the Two of Us. Ναι, αυτό δεν είναι σίγουρο. Ναι, θα μετράμε τώρα, ας πούμε, τα πρωινά και το Μάνεση και τη τέτοια. Γιατί και ο Μάνεση μπορεί να βγει και δεύτερο, αλλά τα νούμερα του είναι πάρα πολύ ψηλά. Αλλά όμως αυτό δεν πιάνει. Δεν πιάνει, όχι. Ούτε η πρωτιά τη Νταλία Ρήμων πιάνει. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Να σου πω λοιπόν ότι στο Open, αν και ξεκατνιάσει και τελείωσε η Νικολέτα Ράλι, με το 2% το δείχνω άλλη μια φορά ακόμα. Με ένα 2% και 2,6% δεν πας πουθενά, αγαπητή μου. Ξεκατενιάστηκε, εννοείς που έλεγε το bullying και καλά στον εργασιακό χώρο. Ναι, η ναι, ναι, έβγαλε. Η φορά δεν πιάνει, τον άλλο πιάνει. Όχι μόνο αυτό, και η κοπέλα που είσαι. Πώς λέγεται η κοπέλα αυτή, η Πετρογιάννη, πώς λέγεται αυτή. Όχι, δεν είναι η Πετρογιάννη. Η Ξανθιά, δεν λέει. Ναι, ναι, ναι. Παραδισάνου. Η Παραδισάνου. Ναι. Ναι. Η Παραδισάνου, έτσι μπερδεύω αυτού του δύο. Ναι. Η Παραδισάνου είπε κάποιες αλήθειες δικές της, είπε κάποια πράγματα που δεν τα αμφισβητεί κανείς, γιατί βγήκε η κοπέλα και μίλησε ευθέως. Αλλά δυστυχώς, ό,τι ξεκατίνιασμα και να κάνουν, όσο και να ξεχυλώσουν τα πράγματα, όσο και να βγάζουν προς τα έξω, όχι ψέματα, αλήθειες είναι. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εκεί ο κόσμος να τους δει. Ξέρεις τι, η Νικολέτα Ράλι δεν έχει αυτό που λέμε, αν και θεωρεί ίδια και το επαναλαμβάνει συνέχεια ότι είναι πολύ καλή στη δουλειά της και είμαι πολύ καλή στη δουλειά μου και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο άλλος. Έχει η φυσιονομία, πρέπει να είναι και συμπαθητική. Η Νικολέτα Ράλι έχει κάτι το αποθητικό. Άκουσε. Σαν παρουσιάστα, δεν ξέρω στη ζωή της πώς είναι. Άκουσε, έτσι. Ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που τα λέει, αυτό το πολύ γρήγορο. Είναι, νομίζω ότι στα 5 λεπτά έχει γυρίσει το κανάλι. Δεν αντέχεται. Άκουσε με. Για την Νικολέτα Ράλι έχω μια αρνητική άποψη και επηρεάζομαι πολύ από αυτό, γιατί είναι προσωπική υπόθεση. Με τα λόγια τα άσχημα που είχε πει. Η κάκη στη συνεργασία, ναι, που έχει και στο. Όχι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Απλά επειδή εγώ έχω υποστεί bullying από την κυρία αυτή. Γιατί bullying είναι αυτό, ναι, όταν σε υποτιμάει σαν επαγγελματία και όταν σε μια παρέα, όχι σε μια παρέα, σε συνάδελφο που ήμασταν χρόνια μαζί, με υποτιμάει με αυτόν τον τρόπο. Σας είχε πει δευτεράτζες, πες. Ό, ναι, ναι, μας είχε πει δευτεράτζες, όχι μόνο δευτεράτζες μόνο, και άλλα πολλά έχει πει. Λοιπόν, αυτό με κάνει να τη βλέπω τελείως αρνητικά εγώ και ζητάω, το λέω αυτό γιατί θέλω να ξέρω ότι η κριτική μου εδώ πέρα μπορεί να κρύβει και κακία. Οπότε αυτά που κατηγορεί τους άλλους τα έχει κάνει πρώτη ίδια. Άκουσε, άλλο ενώπιον έχει και άλλο. Εκ του ασφαλούς που έχει φύγει ο άλλος, ας πούμε, και δεν είναι εκεί. Έτσι, απλά το λέω στον κόσμο αυτό, γιατί όταν αισθάνομαι ότι μπορεί να μου βγει κακία, το λέω, γιατί άλλο η κακία και άλλο η κριτική. Ναι. Εντάξει. Άλλο κακία, άλλο κριτική. Αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος, ναι, ότι έχεις μια συγκεκριμένη άποψη. Ναι. Εγώ όμως που δεν, όχι, έχω βιώσει. Δεν έχω συγκεκριμένη τέτοιο άποψη. Έχω κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα ήθελα από αυτή την κυρία να μου ζητήσει κάποια στιγμή συγγνώμη. Εμένα και σε όλους τους συναδέλφους που είπε αυτά, δεν είπε μόνο για μένα, είπε για τις τέσσερις. Να ζητήσει συγγνώμη. Θα μου πεις μετά από τόσα χρόνια το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι, διότι αυτό δεν μου το είπε ένα άτομο, μου το είπαν πάρα πολλά άτομα τα οποία ήταν παρόντες εκεί πέρα ή κάποιοι από αυτούς. Και μετά συζητήθηκε έντονα αυτό, γιατί γίνεται μια αντικατάσταση σε μια εκπομπή. Δεν μπορεί να υποτιμάσει τόσο πολύ τους άλλους. Πόσο δε όταν εσύ πας κατά διαόλου. Mm-hmm. Και ο άλλος έκανε, να πούμε, η άλλη, η ομάδα, έκανε 12 και 14% μέσο όρο στο κανάλι και εσύ πας και μου κάνεις 3. Δεν μπορεί λοιπόν μετά να σου λένε να φέρουμε, ας πούμε, αυτά τα άτομα να κάνουμε κίνηση καλεσμένους και τα λοιπά και να λες εσύ ότι αυτοί μου υποτιμούν την εκπομπή και το ένα και το άλλο. Εντάξει, είναι δευτεράτσες και δεν λέω μόνο για μένα, είναι και άλλοι. Αλλά εγώ το κρατάω τουλάχιστον μανιάτικο σε αυτό. Οπότε λοιπόν την αφήνω στην απέξω. Και να σου πω κάτι. Με κακία το λέω αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πτώση της αυτή τη. Καλά, δεν χαιρόμαστε γιατί έχουμε τον Μάνο εκεί, τον Μαγιάτη. Αλλά όχι, ο Μάνος εκεί σήμερα είναι, αύριο θα πάει κάπου αλλού. Mm-hmm. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα διότι θεωρώ κάκιστη. Αυτή με αυτό με τη συμπεριφορά, το καβάλιμα που είχε. Το ότι επειδή εγώ δεν έχω παρόμοια βιώματα, σαν παρουσιάστρια όπως τη βλέπω απ' έξω, είναι μια φυσιογνωμία η οποία δεν είναι συμπαθής αυτό. Η και Ναταλία, ό,τι λέει δεν με πείθει. Ναι, η Ναταλία Γερμανού, να ξέρετε, ότι είναι μια κοπέλα η οποία είναι, ρε παιδί μου, ήρεμη δύναμη. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρει να κάνει δουλειά της πάρα πολύ καλά, δεν έχει να αποδείξει απολύτως τίποτα. Είτε πέσει, είτε ανέβει, είτε είναι πρώτη, είτε είναι δεύτερη, είτε είναι τρίτη. Το ίδιο πράγμα είναι για αυτήν. Δεν έχει πρόβλημα. Θα σου πω κάτι για την Ναταλία Γερμανού. Πολλές φορές, όταν κάποιος είναι στην κορυφή, οποιοδήποτε είναι από κάτω και θέλει να σου πάρει την κορυφή με την έννοια ότι. Τη θέση, θέλω να αλλάξει. Τη θέση, ναι. Μπορεί να ακουστούν κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δηλαδή, παλαιότερα έχουν ακουστεί backstage για κάποιες συμπεριφορές της Ναταλίας Γερμανού, όμως δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες που ζηλεύουν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σε βλέπουν με στραβό μάτι ότι και καλά, τι παραπάνω έχει αυτή από μένα και είναι πρώτη. Ο χρόνος αποδεικνύει
τι είναι ψέμα, τι είναι λάθος. Ο χρόνος σε αυτή τη γυναίκα δείχνει ότι έχει μια ηρεμία. Mm-hmm. Και με τους συνεργάτες της συνεργάζεται πάρα πολλά χρόνια. Όταν σε εκνευρίζει, όταν υποτιμάς κάποιον κτλ. Με αυτά που έχουν ακουστεί στο παρελθόν, δεν συνεργάζεσαι μαζί της χρόνια. Έτσι. Βέβαια. Η πολυετή συνεργασία δείχνει ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια σωστή πορεία ενός ανθρώπου που ηγείται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ναταλία Γερμανού, η οποία έχει πει η ίδια ότι άκουσε κάτι για δεινόσαυρους, κάτι παλαβά κτλ. Θέλω να σας πω για μια φορά, καταρχήν η Ναταλία είναι αρκετά νέα. Δεν είναι μεγάλη, τόσο μεγάλη σε ηλικία για να την πείτε δεινόσαυρο. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αυτό που σου είπα πριν, τελείωσε και θα σου εξηγήσω. Ναι. Δεύτερον και βασικό κομμάτι είναι ότι όσο μεγαλώνει κάποιος και είναι στην τηλεόραση, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα έχει. Δηλαδή, ας πούμε, η πορεία των ετών είναι μια τρομερή εμπειρία που ένα νέο παιδί δεν μπορεί να την έχει. Τώρα είναι ίδιο να βλέπεις, ας πούμε, να παίρνει συνέντευξη, ας πούμε, η Ναταλία Γερμανού και να συνομιλεί με έναν star και είναι ίδιο να δεις ένα 35άρι, όποιος και είναι αυτός. Να σου βάλω εγώ μια πετυχημένη, την Κατερίνα Καινούριο, ας πούμε, που στη συνέντευξη το μόνο που θα έχει να κάνει θα είναι να κοιτάξει πώς θα περάσει μπροστά. Η Μαλέσκου, παράδειγμα. Θα κοιτάξει πώς θα περάσει μπροστά ήδη και πώς θα πάρει τη λάμψη επάνω της. Ενώ η Ναταλία Γερμανού δεν έχει πρόβλημα να κάνει κάτι τέτοιο. Η Ναταλία Γερμανού αφήνει να εξελιχθεί μπροστά της το θέμα, αφήνει να την καπελώσει το θέμα, γιατί δεν έχει ανάγκη, δεν αισθάνεται καπελωμένη. Και ξέρει το θέμα θα την πάει και την ίδια. Γιατί κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, ποια είναι η πραγματικότητα. Οι μεγαλύτεροι κλέφτες λάμψης και δόξας είναι οι δημοσιογράφοι. Ένας απλός μεταφορέας έχει καταντήσει να είναι μεγαλύτερο στάρ από τον άνθρωπο τον αληθινά λαμπερό. Ναι. Καταλαβες. Αυτό είναι που λέμε, ας πούμε, βγαίνει η Μαλέσκου, μιλάει ο άλλος, λέει το δικό του θέμα για να μειώσει το θέμα της Αλληνής και να ακούσει το δικό του όνομα. Είναι κλέψιμο αυτό. Είναι κλοπή στην κυριολεξία. Αυτό που είπε η Ναταλία Γερμανού, που πολλές φορές της είπαν ότι αυτή είναι γριά και βγαίνει στην τηλεόραση, κάτι τέτοιο άκουσα, είναι που την πατάει πολλοί κόσμος. Θεωρούν ότι για να βγει στην τηλεόραση ή στο γυαλί μπροστά στην κάμερα πρέπει να είσαι ωραίος. Δηλαδή, άμα δεις μια ωραιότερη, θα λες γιατί δεν βγαίνει αυτή και βγαίνει αυτή, ας πούμε, που είναι πιο χάλια. Δεν παίζει ρόλο. Το είδαμε και με τη Μαλέσκου, το είδαμε και με τα νούμερα. Το βλέπουμε και πώς ωραίες κοπέλες πάνε άπατες. Ταραμπάγκο, ας πούμε. 0,8. Δεν είναι κούκλα. Και. Λοιπόν, πολλές φορές έχουν κρίνει και το έχουμε πάθει όλοι, και εσύ δηλαδή μπορεί παλαιότερα να λένε «Α, γιατί βγαίνει αυτός στην τηλεόραση που είναι πιο, ας πούμε, άσχημος από τον τάδε που είναι κούκλος και δεν βγαίνει αυτός». Κατάλαβες, πολύ την πατάνε με την εμφάνιση. Γι' αυτό και έχει δεχτεί και την κριτική η Ναταλία Γερμανού, την αντίστοιχη κριτική. Ναι, δεν είναι άσχημη γυναίκα, όμως είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Ναι, ρε παιδί, μα δεν είναι 20 και την ομορφιά της 20 και της 30. Εντάξει, okay, αλλά το θέμα είναι αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ότι είναι καλό να έχουμε ανθρώπους πάνω στην ηγετική καρέκλα, οι οποίοι δεν θα κοιτάξουν να προβάλλουν τον εαυτό τους. Όσο περνάνε τα χρόνια και όσο αποκτάς εμπειρία, καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, ότι το θέμα έχει μεγαλύτερη αξία από εσένα που το συζητάς. Η μεγαλύτερη απόδειξη, τώρα μιλάμε και παγκοσμίως, είναι Όπρα, είναι Λάρι Κινγκ, που είναι νούμερο ένα παρουσιαστής. Και είναι. Ναι. Λέμε, ή παλαιότερα, έτσι, εννοείται ότι πέθανε, αλλά παλαιότερα δεν, και μέχρι τα τελευταία του δεν ήταν νούμερο ένα. Ναι, ο άνθρωπος, εντάξει, όχι, άκουσε, στην Αμερική κάνουν τηλεόραση τα αλήθεια, εδώ δεν κάνουμε τηλεόραση, εδώ είναι αυτό που σου είπα, ο κάθε παρουσιαστής κοιτάει να κλέψει τη λάμψη βέβαια, του καλεσμένου. Βέβαια και η Όπρα είχε ξεκινήσει, μάλλον έγινε γνωστή με τα αντίστοιχα, ας το πούμε, διλήμματα live όμως. Ναι. Δηλαδή πήγαινε εκεί το ζευγάρι που είχε απατήσει, έφερνε την γκόμενα και λέει πω πω, και γινόταν χαμός. Έτσι έγινε, μετά έγινε Κυριλέ και διάσημη και χιλιάδιο. Έτσι ξεκίνησε η Όπρα. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που λέμε, δηλαδή, τα διλήμματα. Δηλαδή θέλω να μου πεις ότι καινούργιο είναι στα βήματα της Όπρα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι εξέλιξη θα έχει. Ήταν αλλιώς να το βιώνεις. Όχι, ήταν Σιέλη Αροπούλου περισσότερο η Όπρα, ναι, έτσι, ναι, ναι, αυτό. Αυτά όμως σχεμαλίστηκαν την ελληνική τηλεόραση. Ναι, δεν ξέρουμε. Τώρα αυτό μιλάμε παλαιότερα, έτσι, εποχές, λάξε, όταν ήταν σκληρές και εδώ. Ναι, εκείνη η δεκαετία, την οποία τη βίωσα εγώ στο πετσί, ναι, μου, να πούμε, μπήκε για τα καλά, ήταν μια δεκαετία πολύ δύσκολη. Και ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί μπορεί να μας χρεώνουν πράγματα και να λένε τι έκανες εκεί, ας πούμε, ναι, κτλ. Εγώ δεν το έκανα, αλλά το βλέπει σήμερα. Τότε ήταν κάτι το οποίο ήταν απλό. Και εγώ το είχα βιώσει στην Αμερική, που ήταν κάτι και έβλεπα κάποια προγράμματα, ήταν νούμερο ένα. Να σου υπενθυμίσω, δεν με ενδιαφέρει η Αμερική, ότι η Ελλάδα τη δεκαετία εκείνη είχε Σία Λιαροπούλου και Ανδρέα Μικρούτσικο με τέτοιες εκπομπές. Ναι. Και άλλοι είχαν βγει να κάνουν. Περίμενε, δεν σε ενδιαφέρει, από εκεί το είχαν αντιγράψει. Και όχι, άλλο λέω, δεν με ενδιαφέρει στην Αμερική τι επιτυχία κάνανε. Εδώ πέρα όμως έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία, τρομερά νούμερα. Η Σία Λιαροπούλου μέσα εξαφανίστηκε απότομα η κοπέλα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο. Και το ερωτοδικείο δεν ήταν κάτι αντίστοιχο. Το ερωτοδικείο, όχι. Το ερωτοδικείο ήταν τελείως σκουπιδό κατάσταση. Όμως η Ανίτα Πάνια και αυτή με το χρυσό κουφέτο
με τα προξενιά κτλ. Ήταν χαβαλέ σόου κτλ. Καλά, εκεί πέφτουν κεφάλια. Εδώ η Ανίτα Πάνια το πληρώνει ακριβά αυτό όλο. Γιατί με τέτοιους καλεσμένους και με τέτοιους ανθρώπους που φιλοξενεί και με τέτοιες αποκαλύψεις να κάνεις αυτά τα νούμερα. Δεν ξέρω, με Ζήνα Κουτσελίνη πώς πήγε τα ίδια. Δεν πήγε καλά, είναι γύρω στο 8% πια. Λοιπόν, από το 2-3 που έκανε με τη Βύση, μια χαρά είναι το 8. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά όμως. Σε αυτό το επίπεδο, αυτό το είδος συνεντεύξεων με τέτοιες αποκαλύψεις και μάλιστα με ονόματα και στοιχεία. Πρέπει να κάνει επιτυχία πάνω από 15%. Τώρα είπες αποκαλύψει την Κουτσελίνη, επειδή πριν μιλάγαμε για την Νικολέτα Ράλη, η οποία είπε ξεκάθαρα για τη Σπυροπούλου, τέλος πάντων τι συζητιόταν τότε. Αυτό δεν είναι μηνύσιμο. Ρωτάω απλά. Επειδή μηνύσιμο είχε και τις ιστορίες με τον Λιάγκα. Το οποίο είναι αληθινό. Ναι, αλλά και ο Λιάγκας αυτά που είχε πει τότε. Ο Λιάγκας δεν είχε πει αυτά, είχε πει άλλα. Α, είχε πει χειρότερα. Ο Λιάγκας είχε αφήσει άλλα υπονόμενα κτλ. Mm. Τότε που έγινε το δικαστήριο. Ναι. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί όλα αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο συζητάγαμε. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κακώς την περίοδο εκείνη δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Όμως κάποιος γύρισε και έγραψε. Έλα μωρέ, λέει τώρα αυτά ξεπεραστήκαν, αλλάξαν τα δεδομένα κτλ. Ναι, αλλά και οι βιασμοί στο Μητού κτλ. Το 11, το 7, το 8 εκεί γίνανε. Αυτά γιατί δεν πρέπει να ξεχαστούν και τα άλλα πρέπει να ξεχαστούν. Δεν λέω να ξεχαστούν του Μητού προς Θεού, αλλά να μην ξεχαστούν και τα άλλα. Όταν ας πούμε ξέρουμε κόσμο που έλεγε σημεία και τέρατα από αυτή τη συνεργασία, γιατί να μην βγουν προς τα έξω. Εξάλλου, εάν η Σπυροπούλου αντιμετώπισε δυσκολίες, αντιμετώπισε την όλη τη συμπεριφορά όταν το έπαιζε η ηγεσία ενός καναλιού. Έμπαινε μέσα στο κανάλι και χεζόταν πάνω του από το θυρωρό μέχρι οποιονδήποτε. Λοιπόν, ό,τι τη κατέβαινε έκανε. Ότι μπορεί τώρα να άλλαξε και τα λοιπά, ναι, η εμπειρία της ζωής, τα χαστούκια της ζωής και τα λοιπά την έφεραν να καταλάβει ότι αυτά τελειώσανε. Όμως, δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν ξαναπαραλάβει το κομμάτι της εξουσίας με κάποιο χι τρόπο παράδειγμα, δεν θα συμπεριφερθεί ακριβώς ίδια. Γιατί συνήθως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Τώρα μου θύμισες ένα περιστατικό, θα πω για μια παρουσιάστρια, δεν θα πω όνομα, που ήταν 20 κάτι τότε, 20 φεύγα. 25, και είχε πάει. Μαζί με και του σκουλαρίκι, κακία θα πω. Είχε πάει στη Γλυφάδα και έψαχνε από μεσητικό σπίτι. Αλλά μεγάλο σπίτι και ακριβό. Και έλεγε. Και ήταν τότε τέλος πάντων με ένα μπάρμπα. Και έλεγε. Θέλω να μου τα αγοράσει για να είμαι κατοχυρωμένη. Έλεγε. Και ξεχάστηκαν όλα, παιδιά. Εντάξει, όλα ξεχνιούνται. Ναι. Λοιπόν, όμως το θέμα είναι ξεχνιούνται. Και αγοράστηκε. Εντάξει. Ξεχνιούνται τα πράγματα. Okay. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν υποστεί αυτό το εργασιακό bullying, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, όπως είπε και η κοπέλα η Παραδεσάνου, κλαίγανε μέσα στο κανάλι για να πάνε να πάνε αυτό το κολομεροκάματο. Ένας άνθρωπος που απολύθηκε και ήταν διευθυντής, δηλαδή πώς μπορεί ένας υπάλληλος να απολύσει έναν διευθυντή, δεν καταλαβαίνω. Αυτό με τη Ζήνα Κουτσελίνη, ας πούμε. Όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τα οποία βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνω, η κοπέλα έχει το ωραίο χαμόγελο, μια γλυκιά κοπελίτσα κτλ, κτλ. Αλλά ξέρετε, άλλο εικόνα που βλέπετε μπροστά στην κάμερα και άλλο εικόνα από πίσω. Φανταστείτε τον εαυτό σας, όταν κάθεστε σε μια κάμερα, κορδώνεστε, κάνετε αυτό, τραβάτε την κοιλίτσα μέσα κτλ. Δεν είναι κακό βέβαια, καλά κάνετε. Και εγώ το κάνω αυτό πολλές φορές. Τραβάω την κοιλιά και εγώ μέσα, μην φαίνεται κοιλίτσα. Λοιπόν, όταν την τράβηξες, μωρό, αλλά ξαμολυμένη την. Δεν παίζει ρόλο. Εγώ, φαντάζομαι πως είναι η κοιλιά μου, λοιπόν, γιατί είναι τραβηγμένη. Λοιπόν, δεν είναι κακό, αλλά αυτό θέλω να σας δείξω ότι η εικόνα που βγάζουμε σε μια φωτογραφία μπροστά, σε ένα βίντεο μπροστά, δεν είναι και η εικόνα μας κανονική. Δεν είμαστε απελευθερωμένοι. Οπότε λοιπόν το χαμόγελο και η λάμψη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που να έχει το χάρισμα το Θεούλη. Αυτό μπορεί να τον βοηθάει για να καλύψει κάποια πράγματα. Η κυρία η συγκεκριμένη έκανε πολλά πράγματα στο παρελθόν. Είχε κάκι στη συνεργασία. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έφυγε από εκεί κάκι κακός την περίοδο εκείνη. Εδώ η Ζήνα Κουτσελίνη βγήκε και έκανε μια δήλωση η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή και δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν βλέπω κανένα να γράφει τίποτα και μάλιστα κάποιο πήγε να τη δικαιολογήσει κιόλα. Εντάξει, α το αφήσουμε στο τέτοιο, μην γράψει καθόλου από το να τη δικαιολογήσει. Μην γράψει καθόλου τίποτα. Γιατί τεχνική, θηρορή κτλ. Ακόμα τη θυμούνται. Εντάξει. Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και αυτή η λέρα τη τηλεόραση, και δεν λέω για τη Σπυροπούλου, δεν λέω λέρα τη Σπυροπούλου, λέω άλλη λέρα που υπάρχει και δεν έχει ακουστεί καθόλου τίποτα. Ας πούμε, η σεξουαλική παρενόχληση είναι υπαρκτή. Είναι υπαρκτή. Πολλές πήγανε με τα πόδια ανοιχτά και κάνανε πράγματα. Πάρα πολλές. Αυτά όλα κάποια στιγμή. Και τόπο ονόματα, αλλά μετά ξεχνιούνται και μένουν. Ναι. Αυτά λοιπόν κάποια στιγμή πήγαν στο παρελθόν και ξεχαστήκανε. Αλλά όμως πρέπει κάποια στιγμή να βγουν στη φόρα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Δεν μπορεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή επαγγελματίες σε αυτό το χώρο μέσα, άψογοι επαγγελματίες, δυνατοί επαγγελματίες, εργασιομανείς, δηλαδή να μπαίνουν στην δουλειά πρωί και να φύγουν το βράδυ, να είναι στην απέξω και να είναι μέσα κάποια άλλα άτομα τα οποία επειδή έτυχε να ανοίξουν τα πόδια στον σωστό άνθρωπο την κατάλληλη στιγμή και να παίρνουν τα πόστα. Και τα με αυτόν τον τρόπο καίγονται και πολλές εκπομπές. Δηλαδή μπαίνουν leader μπροστά κάποιες παρουσίες, είτε άντρες είτε γυναίκες, οι οποίες δεν τα λένε, δεν το έχουν. Μπορεί να έχουν μια ωραία εμφάνιση και ξαφνικά μια εκπομπή που έχει τόσα άτομα και εργάζονται από πίσω, τραβάνε τα μάλα, σου λέει, πω, από τι θα κάνουμε τώρα κάτι με τα 5%, 10%. Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Να υπάρχει μια ομάδα με άψογη χημεία και να έχετε ένα χρονικό σημείο που να λέει ο υπεύθυνος, κοίταξε, θα μπει αυτή εκεί, μα δεν κολλάει, δεν βγάλει αυτόν και βάλει αυτή. Mm. Και να μπαίνει μέσα και να διαλύεται μια ομάδα ολόκληρη, γιατί αυτομάτως όλοι οι υπόλοιποι, έχει φύγει ο ένας καλός από μέσα που ήταν δεμένοι, λέει αυτή η για τον κόμενο ήρθες εδώ πέρα μέσα κτλ. Αρχίζει λοιπόν η διαμάχη μέσα και αρχίζει ένα μπέρδεμα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συμβεί στο παρελθόν. Όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει. Αλλά κανένας δεν έχει τον κόλλο να βγει να τα πει. Λοιπόν, η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε μία αρχή. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Εγώ, εάν είχα κάτι παρόμοιο υποστεί ή είχε γίνει σε μένα, εγώ θα το έλεγα, να το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Εγώ θα το έλεγα. Το γνωρίζει ο κόσμος ότι τα λες όλα, δεν κρατάς και τίποτα. Ναι, εγώ θα το έλεγα. Αλλά σε μένα δεν έχει συμβεί κάτι. Ούτε εγώ μπορώ να μιλήσω για κάποιον άλλον. Εγώ γνωρίζω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα πω εγώ. Δύο-τρία δεν τα έχει πει γιατί δεν λέγονται. Είναι πολλά που δεν λέγονται. Λοιπόν, από μένα, εάν κάποιος βγει και τα πει, εγώ θα πιστοποιήσω ότι είναι έτσι. Είχε σεξουαλική παρενόχληση, παιδί μου. Εγώ? Ναι. Όχι, ποτέ. Με τη διαμούρη, πώς να με παρενόχλει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, επειδή είμαστε, δεν θα το πούμε, αλλά είμαστε αγνή παρέα και εμένα ψέματα δεν θα μου λες, δεν το λέω στα παιδιά. Εντάξει, μην πάμε εκεί πέρα. Δεν πάμε, αλλά είχες μισή. Έτσι, μια μικρή. Όχι τραβηγμένη. Ανεπαίσθητη. Ανεπαίσθητη, έτσι. Την έκανε πριν γίνει. Την έκανε αμέσως εγώ. Δεν ήταν ούτε μα ούτε μου. Με καταστάσεις να. Τίχο και έφυγε, παιδιά. Τίχο και έφυγε. Δηλαδή, έλα εδώ και θα γίνει ο απόλυτο στάρ. Και λέω, οπότε εντάξει, δεν παίζει ρόλο η μούρη. Είσαι γλυκούλη. Να σου πω κάτι όμω. Όταν ένα άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι ψωνάρα, δεν το έκανα αυτό. Όταν ένα άνθρωπο όμω του τύχει κάτι τέτοιο και έχει το ψωνί να την κάνει, δεν ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Γιατί αυτοί όλοι που το κάνανε, α πούμε, και όλε που το κάνανε, γιατί είναι και άντρε που είναι εμπλεκόμενοι στην ιστορία. Λοιπόν, που το κάνανε, είχαν ένα όνειρο. Και σου λέει τώρα είναι μπροστά μου. Ή το πιάνω ή τον πιάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Την γλίτωσε ο Θοδωρής μας, παιδιά. Αλλιώς θα έβγαινε τώρα στο μητού και θα μας έλεγε. Μια χρονική περίοδο που ήταν όλα σε εξέλιξη και πολύ δυνατά κτλ. Γι' αυτό λοιπόν μετά την πατήσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι μεγάλη υπόθεση να καταλάβουμε μερικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, ότι η τηλεόραση δεν είναι τόσο αγνή όσο φαίνεται. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον η τηλεόραση δεν είναι πια η ναυαρχίδα της εικόνας. Δεν είναι το μέσο το οποίο κινεί την εικόνα πια. Δηλαδή τώρα τα social media και το ίντερνετ γενικώς είναι η ναυαρχίδα του όλου συστήματος και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μέσα από το YouTube έχουμε και μια ελευθερία λόγου να μπορούμε να πούμε πράγματα και να είμαστε πιο ξεκάθαροι και τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να καταλάβουν καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν θέλουν να σκλήσουν τα μάτια τους, τα αυτιά τους, ότι θέλουν να σκάνουν. Λοιπόν, ας φύγουμε όμως τώρα από το κήρυγμα και να πάμε τώρα πάλι, κυρίες και κύριοι, στο zoom της υποθέσεως, όπου εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τα νούμερα τηλεθέασης για το βράδυ του Σαββάτου. Ξεκάθαρη πρωτιά από όλες τις πλευρές έχουμε για το The Voice of Greece με 18,5, είναι 15,3. Το Just the Two of Us είναι 3 μονάδες, 2 η απόσταση στο δυναμικό κοινό. Και στο γενικό βέβαια. Στο γενικό είναι περίπου 8 μονάδες, είναι 8 παρακάτι. Για την ακρίβεια είναι 7,8 οι μονάδες απόστασης. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη η πρωτιά και αδιαφυσβήτητη η πρωτιά του The Voice. Τώρα, αν κάποιοι τώρα περιμένουν πώς και πώς να πάει στην επόμενη φάση στο παιχνίδι για να πέσει σε νούμερα, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Αυτό ξέρουν οι αυλικοί και οι γλύφτες που τα γράφουν αυτά. Το σπίτι με το Μέγκα, με 8,1 και 11,4 στο γενικό σύνολο, είναι ένα καλό ποσοστό, γιατί την ώρα εκείνη δεν είχε καλά νούμερα το Μέγκα ούτως ή άλλως. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι στην πτώση του Just the Two of Us οφείλεται και στο σπίτι με το Μέγκα. Έτσι, υπάρχει δηλαδή μια κόντρα. Το ζακέτα να πάρεις και το ποιος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου με 4,2 και 5,3 αντίστοιχα, νομίζω ότι είναι δύο σύρια τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δεις και πάρα πολύ καλοφτιαγμένα.
και η πρόκληση από το Open 2,7-2,3. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε το εξής. Έχουμε έναν ανταγωνισμός. Να πούμε χθες ότι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Είχε Γονίδη, είχε Αναστασιάδη, είχε ο Αναστασιάδης λεγόταν... Όσο αισθάνεται την πίεση από τα άλλα κανάλια και δίνει αγώνα για τα νούμερα, τόσο καλυτερεύει η εκπομπή σε πάρα πολλά πράγματα. Είχε γιουροβιζιονικά σκηνικά. Καλά, ο Φωκάς Ευαγγελινός. Όχι, κάθε φορά είναι και καλύτερα. Άλλο θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων το σόου αυτό είναι υποχρεωμένο να βγαίνει κάθε φορά και καλύτερο. Είναι και μάζεψαν αρκετά Μάρα και Σούπερ Κικί, αυτές οι χοντράδες και οι βλακίες πολλές φορές που λέγανε ήταν πιο μαζεμένες. Οπότε δεν ξεφτυλίζεται. Εγώ θέλω να πάω, πριν πάμε μέσα στο σόου, να πάμε στο σύνολο, δηλαδή στη γενική εικόνα. Να μείνουμε. Στη γενική εικόνα έχουμε ένα σόου το οποίο πραγματικά είναι καλύτερο από τα υπόλοιπα άλλα που έχουν βγει μέχρι τώρα, εχθές. Και δεν είναι λόγω του Γονίδη ή λόγω των τραγουδιστών. Ήταν πιο μαζεμένο, πιο σωστό, πιο δυνατό, πιο ok. Έχουμε από την άλλη μεριά το The Voice όμως να είναι πιο ισοπεδωτικό και να αυξάνει την απόσταση. Εγώ νομίζω το μειονέκτημα του σόου αυτή τη στιγμή είναι η πεντάωρη διάρκεια. Εάν ήταν τρίωρο το σόου, δεν θα έχει πρόβλημα. Η πεντάωρη διάρκεια φέρνει κοιλιές αναγκαστικά και νομίζω ότι αυτό είναι το μειονέκτημα. Αλλά ο Ταμτάκος έχει επιλέξει να πούμε να είναι πολλές ώρες στον αέρα. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ ότι η κοιλιά που κάνει. Σου λέει αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσουν εμένα. Είναι η συνήθεια, μπαίνεις, φεύγεις, γυρνάς, θα έρθεις σε μένα κτλ. Σου λέει 5 ώρες, αργά ή γρήγορα όλοι οι τηλεθεατές που είναι εκείνη τη στιγμή στους δεύτερους μπροστά θα έρθουν σε μένα. Κάποιες στιγμές τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα σκεπτικό το οποίο είναι λανθασμένο. Εάν το σόου αυτό ήταν τριώρο, νομίζω ότι θα έπαιρνε σόβρακα. Και θα ήταν και πιο σωστά δομημένο αυτό, ναι, που λες. Θα έπαιρνε δηλαδή αν πήγαινε 8, ας πούμε, ας πήγαινε 8-12, ρε παιδί μου, δεν ήταν και πέρα στο 12. Καταλαβαίνεις. Και να αφήσει και χώρο στους άλλους. Γιατί αν άφηνε χώρο στους άλλους, δηλαδή αν άφηνε το 12 με μία να το πάρει το Μέγκα, ας πούμε, και τα λοιπά, με το σπίτι με το Μέγκα και τα λοιπά, εκεί θα μοιραζόταν η πίτα λίγο καλύτερα. Απλά ο εγωισμός και τα θέλω όλα του Κοκλώνη και το πεντάωρο σόου, το οποίο ας πούμε κουράζει, γιατί από ένα σημείο και μετά οι διαγωνιζόμενοι είναι λιγότεροι τώρα πλέον. Βάζει πιο πολλούς τραγουδιστές μέσα να τραγουδήσουν, βάζουν πράγματα μέσα τα οποία, εντάξει ρε παιδιά, όταν πηγαίνει στο σπίτι με το Μέγκα, ας πούμε, και βλέπεις να τα λάρα με μια παρέα τόσο ισχυρή, είναι πιο καλά εκεί τα πράγματα. Και αργά ή γρήγορα θα χάσεις αυτό το επίπεδο. Ναι. Κατάλαβες. Όμως, για να είμαστε σωστοί στην κριτική μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να λέμε τα καλά καλά και τα κακά κακά. Έτσι. Αυτό είναι βασικό κομμάτι, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ο Κοκλώνης τώρα. Ο Κοκλώνης έχει συνέλθει σε αρκετά πράγματα, αλλά παραμένει όμως ένας ερωτοχτυπημένος και ένας άνθρωπος. Δεν σταματάει βέβαια να τραγουδάει. Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, θέλει με κάθε τρόπο να δείχνει τις κάκιστες φωνικές του ικανότητες, κάνοντας πλάκα και βέβαια να δείχνει τον πόνο του εκ μονίμου βάσεως. Επίσης, το τρικάκι με τη Ρώμη και τη Δέσποινα Βανδύ, αυτό το. Τα χτυπηματάκια, η Ρώμη είναι και αυτό και το που άλλο. Λέγαμε και χθες, ότι από τη μία πλευρά παρεξηγείται η Βανδύ που την πέτυχαν τυχαία στο αεροδρόμιο και από την άλλη χασκογελάνε με το τραγούδι, γιατί σίγουρα θα ήταν και στημένο όλο αυτό με το. Αυτό είναι ένα αμόρε. Παλιό κακό κόλπο το οποίο, ας πούμε, δεν αφορά κανέναν και μάλιστα όπως έγραψε κάποια φίλη μας στα σχόλια στο χθεσινό μας βίντεο, έλεγε ρε παιδιά, έχει μια εκπομπή. Παρουσιάζεται ο Just the Two of Us, είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια. Δεν έχει ανάγκη την προσωπική τη ζωή να βγαίνει με αυτόν τον τρόπο που στάει. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και έχει απόλυτο δίκιο η φίλη μας, δεν έχει ανάγκη τέτοια. Και πόσο μάλλον σε μια. Είναι και οι δύο και η σχέση της και αυτή. Σε μια φάση περίεργη, δηλαδή τώρα ανακοινώθηκε πριν λίγο καιρό το διαζύγιο. Ανακοινώθηκε το διαζύγιο τώρα του ηθοποιού. Δηλαδή είναι περίεργη η όλη υπάρχουν φάση. Και κάποια παιδιά τα οποία είναι στην εφηβεία και αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή τελείως διαφορετικά, τα οποία πρέπει να σεβαστούμε και αυτή την κατάσταση. Αυτό όμως λοιπόν, ενώ η Δέσποινα Βανδύ δείχνει να κρατάει, να μην αφήνει ούτε καν υπονοούμενα, ο κύκλος γύρω-γύρω και η αυλή η μεγάλη, χρησιμοποιεί τη Δέσποινα Βανδύ όπως και όπου μπορεί. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα φρέσκο διαζύγιο, ότι έχουμε παιδιά τα οποία είναι στην εφηβεία, τα οποία πρέπει να τα σεβαστούμε. Και θα πρέπει να σεβαστούμε κάποια στιγμή και τη Δέσποινα Βανδύ. Ναι, αλλά όχι κάτσε, περίμενε. Παίρνει, είπαμε όμως το ταξίδι στη Ρώμη. Όχι επειδή παίρνει. Εντάξει, με γέτσι, με γούστα καπέλο της. Ναι, δεν το έκρυψε όμως. Το έκρυψε. Οι άλλοι το δώσανε. Αλλά πρέπει να αποδεχτούμε ότι μια νέα γυναίκα, η οποία ας πούμε έχει κάνει μια σχέση κτλ. Πρέπει να την αφήσουμε λίγο στην άκρη. Αλλά η εκμετάλλευση όπου βρούμε, επειδή παίρνει ένα μεροκάματο εκεί πέρα μέσα, ας πούμε, είναι τρομερή.
Είναι τρομερή. Εχθές όμως λέγαμε άλλα. Τι ότι λέγαμε, υπήρχε δηλαδή συνεννόηση για το ταξίδι. Πώς ξέρει πότε θα πάει και πότε θα γίνει. Εγώ το σενάριο δικό μου ήταν έτσι. Α, okay. Το σενάριο δικό μου σου είπα. Πήρε τηλέφωνο, μιλάγαμε με την Κοκκλώνη. Είμαι στη Ρώμη και τρώω πίτσα. Ορίστε, θα μπορούσε να μην το πει. Είμαι στη Ρώμη και τη λέω: έχουμε πρόβα. Πώς θα γυρίσει πίσω. Όχι, σου εξηγώ. Όχι, πώς θα γυρίσει. Μιλά σε έναν φίλο εκείνη τη στιγμή. Δεν μιλά στον Κοκκλώνη τον άρχοντα. Δεν ήξερε ότι ο Κοκκλώνη θα το βγάλει και θα συζητήσει. Επίστευε ότι υπάρχει ένα όριο. Ότι δεν εκμεταλλευτούν τα πράγματα τόσο πολύ. Πίστεψε με έτσι ακριβώ έγινε. Πίστεψε με έτσι έγινε. Πίστεψε με έτσι έγινε. Εγώ δεν σε πιστεύω. Εσύ εντάξει, μην πιστεύει. Αλλά αυτό είναι μια πλευρά, ένα σενάριο το οποίο είναι το πιο κοντινό. Να ξέρεις. Τέλος πάντων, τώρα δεν απλακωθούμε γι' αυτό. Έχουμε να πούμε άλλα πράγματα. Εγώ, κυρίες και κύριοι, έχω την καλή διάθεση να δω τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Να σας πω βέβαια ότι τα tweet από κάτω που βάζουν συνέχεια, που είναι τόσο πολύ κολλητά το ένα με το άλλο, το ένα ταιριάζει, εμείς είμαστε από το Λονδίνο και εμείς είμαστε από εκεί, απάντησε ένας στον άλλον τόσο γρήγορα. Δεν γίνεται. Επίσης, τα σχόλια αυτά είναι βλακεία, δηλαδή γλύψιμο στον αέρα, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή είναι τα μειονεκτήματα της εκπομπής. Το να γλύφουμε τον εαυτό μας. Αυτό λοιπόν κάνει αντιπαθέστατο το πρόγραμμα από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά θέλω και έχω όλη την καλή διάθεση να τα δω τη θετική πλευρά και όχι την αρνητική πλευρά αυτά που συμβαίνουν. Μέχρι τώρα η κριτική που έκανα προς το Just the Two of Us ήταν μια normal κριτική σε ένα normal τηλεοπτικό πρόγραμμα. Όμως σε αναγκάζουν να βγεις από τα ρούχα σου, σε αναγκάζουν να τραβάς τα μαλλιά σου και να λες να πούμε δεν είμαι μαλάκας, δεν είμαι μαλάκας. Την επόμενη μέρα λοιπόν, δηλαδή σήμερα, είχαμε δύο δημοσιεύματα τα οποία ήταν εξοργιστικά. Δείτε τα παρακαλώ πάρα πολύ, όχι δείτε τα να καταλάβετε. Τα κλασικά. Just the Two of Us, συντονισμένο σταθερά κάθε Σάββατο το show του Νίκου Κοκλώνη, το νεανικό κοινό, πρωτιά στους πίνακες, τηλεθέασης και στο Twitter. Πρωτιά το Just the Two of Us. Z News, το δικό του site. Από άλλο site, το οποίο δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί τον σέβομαι σαν δημοσιογράφο, αλλά εδώ είχε ένα κόλλημα μια ζωή να τον γλύφει. Ο Κοκκλώνης κράτησε όρθιο τον Α, ανταγωνιστικό του Just the Two of Us. Επάνω λοιπόν τα αληθινά νούμερα. Πού στο διάλογο είναι ρε η πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης? Για πείτε μου να καταλάβω εσείς από το Z News. Πείτε μου να καταλάβω. Πού στο διάλογο είναι η πρωτιά? Γιατί πες, μένει αυτό που λες. Λες μια μαλακία, μένει μαλακία. Αλλά εδώ πέρα εμείς είπαμε, θα βγαίνουμε με ονόματα κανονικά. Λοιπόν, ο Κοκκλώνης κράτησε όρθιο τον Α, ανταγωνιστικό του Just the Two of Us. Τι είπαν εδώ λοιπόν αυτοί? Είπαν το γνωστό παραμυθάκι. Αυτό που είπε η Έλληνα στην αρχή. Ότι χάρη στο Just the Two of Us κράτησε τον Α ψηλά ο ναι. Κοκκλώνης. Και αυτό είναι ο άλλος που είναι, δεν είναι αυλικός, είναι γύρω-γύρω. Δηλαδή, εντάξει, εσύ Κοκκλώνη, κοίταξε δύο ώρα που έγραψε για σένα. Ήταν ο ένας. Το Zen News που είναι δικό του μαγαζί βγαίνει και λέει πρωτιά στο Twitter. Σα τρέντε, όντω ήταν πρώτο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, μια μέρα που είχε μια τηλεθέαση, ένα serial γύρω στα 40% που είχε φτάσει και πρώτο στα τρέντ ήταν μια εκπομπή που είχε κάνει 4%. Δεν λέει τίποτα αυτό. Λοιπόν, δηλαδή το Twitter δεν λέει, ας πούμε, αν είναι πρώτο ή δεύτερο. Εδώ λοιπόν έχουμε. Καλά, τώρα το εξής. Στο Twitter έχει προσθεθεί και η Λουκά που κάνει 800 tweets και λέω την ώρα που κληρώνουμε τα. Πώς το λένε, τα τηλέφωνα θα πετύχουν καμία Λουκά. Αλλά αυτή έχει την τρέλα της. Εδώ λοιπόν τώρα δεν μπορεί να βγαίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και εμείς τους ξεφτυλίζουμε τώρα, γιατί αυτό είναι ξεφτύλα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος και μου ξεφτύλιζαν το άρθρο μου κατά αυτόν τον τρόπο, θα ντρεπόμουν να ξαναπάω στη δουλειά μου. Όσο γλύφτης και να είσαι, όσο σάλιο και να έχεις, δεν τρέπεσαι να πούμε που δουλεύεις στον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, αριστερά το δημοσίευμα του Zen News, επάνω δεξιά τα αληθινά νούμερα τηλεθέασης, τα οποία είναι από άλλο site. Και βέβαια κάτω ακριβώς άλλος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ανήκει στο δυναμικό του, το site το συγκεκριμένο, στο δυναμικό του Αυτοκράτορα Ταμτάκου, αλλά όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει σίγουρα τηλέφωνο τον Ταμτάκο και του λέει: εσύ κοίταξε, έγραψε για πάρτι σου. Τουλάχιστον δεν έγραψε πρωτιά, βέβαια, το πήγε αλλιώς. Εντάξει, το πήγε τελείως αλλιώς, έτσι το πάει πάντα αυτός. Mm. Έτσι, ότι το σώζει το κανάλι. Αλλά η Ναταλία Γερμανού δουλεύει στο Σταρ. Και ο Μάνεσης στο Σταρ είναι. Αυτή ιδιαίτερα η Ναταλία Γερμανού που βγήκε πρώτη δεν ανέβασε το κανάλι. Σιγά τώρα με τον ανεβάσει η Ναταλία τώρα. Μα είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ναταλία. Τέτοια πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα εξοργίζεσαι και λες ρε παιδιά, τέλειος. Πολύ σάλιο. Πολύ σάλιο. Γιατί δεν γράφουν για την Ηλιάνα αφού είναι του δικού του κυκλώματος, η οποία κατάφερε η κοπέλα και το πήγε στο 10% από το 7 και το 8 κλπ. Κατάφερε η κοπέλα να κάνει κάποια πράγματα. Α πούμε, είπε η Ηλιάνα, είδα μια φωτογραφία και δυνατήσει πάρα πολύ. Κοπέλα πρέπει να προσέξει πλέον, είναι ωριακά έτσι. Ναι, ναι, κρίμα, δηλαδή, κρίμα. Παιδιά, έβαλε μια φωτογραφία στο Instagram που κάθεται έτσι και φαίνεται από εδώ, είναι πετσί και κόκαλο. Και είναι δηλαδή, και πολύ καλό κορίτσι. Και καλό κορίτσι και πολύ ωραίο κορίτσι.
Αλλά αυτό το υπερβολικό δυνάτισμα, η ίδια λέει ότι δεν έχει πρόβλημα, ήταν λόγω του τέλος πάντων. Κάποια πάθηση είναι, κάτι είναι. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάποια πάθηση. Έτρεχε, λέει, πολύ, τέλος πάντων λόγω της δουλειάς, είχε και τα προβλήματά της. Μπορεί να έχει και χωρισμό, δεν ξέρουμε. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τα της υγείας της και τον εαυτό της, τον οργανισμό της. Να τον έχει τα όπα-όπα να πούμε τον οργανισμό της, γιατί με αυτό θα πορευτεί. Άμα ξαπλώσει το κρεβάτι, δεν σε βλέπω να τα βγάλει πέρα έτσι εύκολα. Η νευρική ανορεξία, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση. Επίσης, να πούμε και μια αλήθεια τώρα. Μια και είμαστε στο Just the Two Fast, πριν πάω στο επόμενο θέμα, γιατί παραμένουμε, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν εχθές εκεί στο Just the Two Fast μας δίνουν πολλές ειδήσεις, να ξέρετε. Αλλά πρώτη είδηση, αυτό που σχολιάστηκε πάρα πολύ και στο Twitter, ήταν ότι η Δέσποινα Βανδύ έχει ένα είδωλο το οποίο ακολουθεί, έτσι. Όχι, δεν σχολιάστηκε στο Twitter αυτό. Νομίζω ότι το είδαμε εμείς. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είδα κάτι τέτοιο να σχολιάζεται στο Twitter. Οπότε το είδαμε εμείς. Ναι. Οπότε εμείς ανακαλύψαμε λοιπόν το είδωλο που έχει η Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Μπορεί και να το, όχι, μπορεί να το καταλάβαν τα παιδιά, δεν ξέρω, δεν το παρατήρησα. Απλά εμείς καταλάβαμε ότι μας θύμισε. Ήταν καταρχήν η εικόνα της Βανδύ, ναι, πολύ όμορφη κτλ. Ήταν μια ξένη εικόνα αυτή που είδαμε για τη Δέσποινα Βανδύ. Ήταν τελείως άλλο στυλ. Με το κόκκινο φόρμα που κάτι μας θύμισε, με τα μαλλιά που κάτι μας θύμισαν, με το μακιγιάζ που κάτι μας θύμισαν. Κάτσε, παιδί μου, να δούμε λίγο την εικόνα της. Στη μέση, κυρίες και κύριοι, η J-Lo. Ναι, μας θύμισαν, πώς λέμε, για αλλαγή J-Lo, σαν να μην ήταν το στυλ και της. Και το μακιγιάζ βλέπω ότι είναι ακριβώς ίδιο. Το μακιγιάζ μοιάζει και δεξιά, άμα δεις στη J-Lo με το κραγιόν, το μαλλί λίγο κάπως. Οι τρυπούλες είναι ίδιες. Οι τρυπούλες, καλά, αυτή η φωτογραφία βέβαια την J-Lo είναι περσινή. Αλλά οκ, okay, συγγνώμη, παίζει ρόλο αν είναι περσινή. Όχι, εμείς βρήκαμε λοιπόν ότι ταιριάζουν όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε η μία στην άλλη. Ένα συνδυασμός είναι, δηλαδή σαν να ήταν κάτι ξένο. Την έχουμε, πώς το λένε, δει σε πολλές εξεμφανίσεις τη Δέσποινα Βανδύ, αλλά αυτό το, ας πούμε, το της Λατίνας το, και του σεξι και υπερβολικά, αυτό δεν το είχαμε συνηθίσει. Γι' αυτό, όχι ότι ήταν άσχημη, απλά κάτι μας θύμιζε. Ήταν σαν να πήρανε copy-paste τη Jennifer Lopez. Μπορεί να το παρατηρήσετε κι εσείς, παιδιά, εμένα πάντως J-Lo. Και να πούμε, βέβαια, χθες πάρα πολύ κρίμα. Δεν έχουμε τη φώτο όμως, νομίζω. Η εμφάνιση της Τεκούδη δεν. Ναι. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν απέσια η εμφάνιση της εχθές. Ήταν τόσο ωραία την προηγούμενη εβδομάδα. Εχθές ήταν δηλαδή τόσο όγκο πάνω. Το μαλλί κάπως περίεργα. Ναι, θέλω να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς, να μου βγει λίγο 50s. Όχι, δεν ξέρω, δεκαετία 20. Ναι, δεκαετία, ναι. 20s, κάτι δεν. Αν και εντάξει, είναι τόσο ωραίο κορίτσι, όχι ότι βγήκε άσχημη, αλλά ήταν κάτι ξένο. Δεν ήταν η εικόνα. Ναι, δεν ήταν η εικόνα. Ναι. Εντάξει, την αγαπάω και ω Κατερίνα, δεν θέλω να βάλω τη φωτογραφία αυτή. Καλά, και είναι και ένα κορίτσι που ακόμα που λέει ο λόγος δεν έχει συναντήσει, πάλι καλά που έχει αυτή την εμφάνιση. Έτσι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει ανάγκη τη δουλειά. Γυναίκες. Έχει ανάγκη τη δουλειά. Φαίνεται αυτό. Έχει ανάγκη τη δουλειά. Φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Ναι, γιατί και ο άντρας της είναι μέσα στον στο χώρο αυτό μέσα χώρο, και δουλειές δεν υπάρχουν. Και αυτό λόγω κορονοϊού είναι δύσκολο. Ο Σερίφης. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω το εξής, ότι η Δέσποινα Βανδύ θέλει να μιμηθεί τη J-Lo, γιατί η J-Lo έχει ίδια ηλικία και είναι λίγο μεγαλύτερη από την Δέσποινα Βανδύ. Όχι, παρόμοιση, όχι τόσο είναι, 51-52, ναι, στην ηλικία είναι. 51-52. Οπότε λοιπόν θέλει να μιμηθεί αυτή η κατάσταση, τη σου λέει με βολεύει. Ναι, αλλά και η J-Lo είναι Λατίνα, οι καμπύλες είναι τελείως διαφορετικό στυλ σε σχέση με την ίσως από τη βοηθάει αυτό, γιατί μπορεί να μην έχει τις καμπύλες που έχει η J-Lo η Δέσποινα Βανδύ, αλλά έχει το σώμα που έχει η J-Lo. Δηλαδή είναι στεγνή. Είναι ξένο το στυλ αυτό πάνω στη Βανδύ, θεωρώ. Ναι. Ναι. Είναι ξένο ή ίσως επειδή σου θυμίζει τον J-Lo. Μπορεί. Δηλαδή την προηγούμενη εμφάνιση που φορούσε το μαύρο φόρεμα. Είναι το επόμενο θεματάκι μας. Ναι. Στην προηγούμενη εμφάνιση, την προηγούμενη εβδομάδα με το μαύρο φόρεμα ήταν πάρα πολύ καλή. Και πάλι όμως είπαμε ότι είχε μιμηθεί την Καρντάσιαν, αυτό το όλα τα χέρια με το καλυμμένα, το μαύρο. Ήτανε, δηλαδή φαίνεται ότι παίρνει επιρροές από το εξωτερικό, από Αμερική η Δέσποινα Βανδύ στις εμφανίσεις. Ναι, σωστά. Πάρα πολύ. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα μας θύμισε Καρντάσιαν, τώρα J-Lo. Την επόμενη θα δούμε. Ναι, είναι κάπως. Είδατε πιο πριν ότι σας ετοιμάζω την μπάρκα μαζί το με την. Δίδυμο. Ναι. Να αφήσουμε τη Δέσποινα Βανδύ και να πάμε λοιπόν στην μπάρκα, μια και το αποκαλύψαμε το θέμα. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι επιτέλους έχουμε την. Παραδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιο, έστω και με χιουμοριστικό τρόπο, ότι πλέον η Βασίλισσα είναι η μπάρκα.
το είπε αυτόν τον δικό της τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε να δούμε το βίντεο αυτό το συγκεκριμένο και να σας πω ότι ακριβώς δίπλα το βίντεο που βλέπετε είναι πέρυσι, όπου πάλι, γιατί εδώ θέλω να το ψάξουμε λίγο το πράγμα, γιατί κάτι δεν μου κάθεται καλά. Λοιπόν, πέρυσι είχε επικοινωνήσει πάλι ο Κοκλώνης μαζί με την Κατερίνα Καινούριου και δείχναν κάποια πράγματα. Πάμε να το δούμε το βίντεο και επιστρέφω πίσω για να το συζητήσουμε. Να χαίρεσαι τη μανούλα σου και εσύ τα παιδάκια σου. Δεν έχουμε παιδάκια. Τι καλά, την μπουκίτσα σου εσύ. Μπουκίτσα και τη μανούλα σου μαζί. Και εσύ, Βασίλισσα μου, θεάρα μου. Βασίλισσα μου. Να χαίρεσαι τη μανούλα σου. Και εσύ τα παιδάκια σου. Δεν έχουμε παιδάκια. Τι καλά, την μπουκίτσα σου εσύ. Την μπουκίτσα και τη μανούλα σου μαζί. Και εσύ, Βασίλισσα μου, θεάρα μου. Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, τι παίζει. Το κατάλαβες το θέμα. Εντάξει, είναι πολύ καλές φίλες από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι συνέχεια backstage. Ναι, εδώ όμως έχουμε το εξής. Ενώ βλέπουμε ότι η μπάρκα ότι φέτος πάει πολύ δυναμικά, βλέπουμε ότι υπάρχει μια φιλία μεταξύ τους. Βλέπουμε ότι στην ουσία από πίσω από όλα κρύβεται ο Κοκλώνης. Ναι, την μπάρκα δεν την ενοχλεί και όλα στα δημοσιεύματα που μπορεί να είναι πρώτη αυτή και να βάζουν, ας πούμε, την καινούργια πρώτη. Ναι, καθόλου. Κάποιος άλλος ίσως παρεξηγούταν και λέει, ρε παιδιά, εντάξει, αφού εγώ βγήκα, γιατί βάζουν την καινούργια. Μου κάνει εντύπωση εδώ, γι' αυτό δεν μου κάθεται καλά, ότι αυτό το πόλεμο τον κάνουν τα μέσα του Κοκλώνη, που είναι πάρα πολύ φίλοι με την μπάρκα, λόγω της μαμάς της, λόγω. Μπορεί και να συμμετέχει στην παραγωγή κιόλας της μπάρκα, ο Κοκλώνης, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλλά όμως αυτό με βάζει σε υποψίες για κάποια πράγματα. Για ποιο λόγο λοιπόν κυνηγούν την μπάρκα με τέτοιο τρόπο και την υποβαθμίζουν την πρωτιά της, γιατί σώνει και καλά πρέπει να βάλουν την καινούργια βασίλισσα, ενώ όλοι αυτοί είναι ένας κύκλος συγκεκριμένος. Mm-hmm. Γιατί πάνε να φτιάξουν ένα δίπολο, γιατί τους βολεύει αυτό. Τι πάνε να γίνει εκεί. Είναι μία τρύπα μαύρη που δεν έχω απάντηση να δώσω. Σενάρια πολλά μπορώ να φτιάξω. Απάντηση δεν έχω. Είναι κολλητάρια όλοι μεταξύ τους, είναι αγκαλίτσα και φυλάκια, ενώ στην ουσία ξέρουμε ότι το σύστημα του Ταμτάκου κυνηγάει την μπάρκα με άθλιο και άσχετο τρόπο. Καλά, πιο πολύ το πρωινό κυνηγάνε, αλλά οκ, okay, το να λες ότι κάποιον να το βγάζεις δεύτερο όταν είναι πρώτος, και αυτό είναι υποτιμητικό. Ναι, κοίταξε, πάνε να ισοπεδώσουν το πρωινό του Αντένα, το βγάλουν από τη μέση, δηλαδή να μην είναι αντίπαλος ο Αντένα και να είναι αντίπαλη η μπάρκα με το τέτοιο, να φτιάξουν ένα δίπολο που τους βολεύει. Και είναι και ελεγχόμενο, γιατί η μπάρκα δεν μπορεί να μιλήσει και πολύ. Έχουμε Σταυροπούλου που είναι στο σοου, που είναι κολλητάρι και αυτή του Κοκλώνη. Ναι, αυτό λέω. Υπάρχει δηλαδή ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ περίεργο. Και είναι κολλητάρια του Μαρινάκη. Ναι, είναι κολλητάρια του Μαρινάκη. Ναι. Ούτως ή άλλως. Η Σταυροπούλου με την μπάρκα. Δηλαδή είναι ένα μπέρδεμα. Πάντως είναι μεταξύ μας μεταξά που λέμε, όπως για τις άλλες φορές. Ναι, γιατί υπάρχει, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο πάντως έχει μια μαύρη τρύπα όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, δείτε κι εσείς. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην κόντρα και ξαφνικά βλέπετε, ας πούμε, ότι κάνουν παρέα και παίζουν τάβλοι. Οι Προέδροι. Δεν θα πεις τι γίνεται εδώ. Τι συμβαίνει. Το στήσανε, δεν το στήσανε, το κάνανε ή δεν κάνανε. Δηλαδή, απλά πράγματα είναι. Αυτό είναι φυσική ροή σκέψης. Καταλαβες. Δεν μπορεί να μου παρουσιάσεις κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν γίνεται. Εδώ μιλάμε ότι, και ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο ότι στο παρουσιάζουν αυτό και οι παρουσιάσεις μου ότι είναι φίλες και τα λοιπά. Μα υπάρχουν τα δημοσιεύματα που υποτιμούν τη μία έναντι της άλλης. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χαμένη από αυτή την ιστορία είναι η μπάρκα. Την οποία την υποτιμούν συνέχεια. Εντάξει, η μπάρκα δεν το καταλαβαίνει αυτό, πετάει στα σύννεφα, γιατί ξαφνικά από τρίτο, τέταρτη που ήταν πέρσι γίνεται πρώτη, οπότε τη αρκεί αυτό, δεν την νοιάζουν τα δημοσιεύματα, την νοιάζει η αποδοχή του κόσμου, η αγάπη του και από τον κόσμο. Όταν πιάνεις το πίξ σου και ξαφνικά δεν το χαίρεσαι και το χαίρεται μία άλλη, η οποία δεν της αξίζει κάτι τέτοιο, εγώ δεν πάμε να της ενοχλεί. Προφανώς και δεν την ενοχλεί. Δηλαδή όταν θα πέσει στην τρίτη θέση θα πούνε, άντε μωρή φύγει από εδώ, τι θα πούνε. Δηλαδή, είναι μια μαύρη τρύπα που δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό του Ταμτάκου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ένα σκεπτικό όλο αυτό το σύστημα, κάτι θέλει να οδηγήσει, κάπου θέλει να το πάει, κάτι θέλουν να φτιάξουν. Πάντως σίγουρα όχι λογικό και σωστό. Θα δούμε αργότερα. Ναι, δηλαδή ο χρόνος θα μας δείξει. Την υγεία μας να έχουμε, ο χρόνος θα μας δείξει. Θέλω να πάμε λίγο και στην αποχώρηση του Αλεξάνδρου και να σχολιάσουμε λίγο πώς το είδε ο κόσμος. Το συνδυασμό, το ότι η Τούνη έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, συγγενικό της πρόσωπο και πρέπει να φύγει η Θεσσαλονίκη, και την αποχώρηση του Αλεξάνδρου. Την αποχώρηση του Αλεξάνδρου και φυσικά
το μαγαζί που έχει στην Αράχοβα, που έχει υποχρεώσεις κτλ. Κτλ. Πολλοί το συνδύασαν, λέει, ρε παιδιά, τόσο τυχαίο το ότι και οι δύο μαζί αποχωρούν, γιατί είπαν ότι η Τούνη μπορεί να ξανακάνει εμφάνιση, αλλά προφανώς δεν θα τη δούμε. Επειδή αποχωρεί, δεν θα τη δούμε. Ο Αλεξάνδρου και όποιος έχει φύγει θα ξαναεμφανιστούν πάλι στο παιχνίδι κάποια στιγμή που θα μπουν πάλι μέσα για το. Ναι, ναι, όλοι μαζί. Αλλά κάποιοι λένε ότι, OK, όλο αυτό, όλος αυτός ο συνδυασμός είναι και λίγο ύποπτος, ότι αποφασίστηκε, OK, φεύγει η Τούνη λόγω υγείας κτλ. Κτλ. Και υποχρεώσεων και δεν είναι στα καλά της προφανώς, γιατί έχει κάποιο συγγενικό της πρόσωπο πρόβλημα. Απ' την άλλη, φεύγει ο Αλεξάνδρου. Σήμερα νομίζω πηγαίνουν Αράχοβα, πηγαίνουν προφανώς στις επιχειρήσεις του Αλεξάνδρου. Κάτι δεν μας κολλάει εκεί, δεν ξέρουμε τώρα. Έτυχε η διαλογική σύνδεση. Άλλο είναι αυτό που βρήκε και δεν μου κολλάει. Α, ναι, άλλο. Ναι. Ο κολλητός φίλος στη Στούνη. Ο κολλητός με το σιδεράκι στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ, αγκαλίτσα. Βάλανε story, διασκέδαζαν μαζί. Ξέρουμε ο Σιδεράκης ότι ήταν η πρώην σχέση της Τούνη και πολύ ερωτευμένος, διότι όταν είχαν χωρίσει υπήρχαν διάφορες αναρτήσεις. Έγραφε πολλά, ναι. Περί αχαριστίας, περί. Τέλος πάντων, μην τα λέμε τώρα. Γιατί είναι ερωτευμένο και το κορίτσι. Αλλά όταν βγαίνει ένας κολλητός μας με τον πρώην της Τούνη, είναι ένα θεματάκι. Και όταν γίνεται και ντόρος για την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για θέματα, βέβαια αυστηρά προσωπικά, δεν το συζητήσουμε αυτό, για αυστηρά προσωπικά θέματα, και ξαφνικά βλέπεις ότι ξεμύτησε στη Θεσσαλονίκη ο πρώην και είναι εκεί κτλ. Κάποιος κινδυνεύει στην Αθήνα. Κάποιος κινδυνεύει στην Αθήνα. Προφύλαξε τον ποπό σου, αδερφέ, προφύλαξε τον ποπό σου. Γιατί ο άλλος. Ναι. Ο άλλος είναι λίγο ερωτευμένος. Είναι και πριν από σένα και μπορεί να διεκδικήσει. Έχετε δικαίωμα να διεκδικήσει. Όχι μόνο πριν, περίμενε. Πριν και πιο πριν. Ναι, και πιο πίσω και πριν. Δηλαδή τα μπρος πίσω τα κάνουν. Οπότε λοιπόν πρόσεχε, γιατί αυτός βλέπω και πλησιάζει πάρα πολύ τον κύκλο το συγκεκριμένο. Οπότε λοιπόν να προσέχεις. Ο Σιδεράκης είναι καλό παιδί και αυτός μόνο. Εντάξει, ήταν καλός τερματοφύλακας. Καλός τερματοφύλακας. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει αυτό τη δικιά του αγωνία. Αυτά όμως τα λέμε εμείς, γιατί τα εντοπίζουμε δεξιά-αριστερά, να ξέρετε. Με αυτό που δήλωσε για τα θέματα ασθένειας, θα πάρει πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, παιδιά. Ξέρουμε ότι παλαιότερα είχε ένα πρόβλημα με τη μητέρα της, η οποία και μακάρι να μην είναι θέμα της μαμάς είχε δηλώσει ότι έκανε χημειοθεραπείες και δουλεύει ως νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο. Με όλο αυτό το χαμό που είχε γίνει τότε, έλεγε: μα εκεί η μητέρα μου δουλεύει νοσηλεύτρια και με τον κορονοϊό. Με τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε το θέμα. Όχι, λέμε, μήπως έχει πρόβλημα η γυναίκα. Όχι, όχι, προστεύω. Μακάρι να είναι κάτι άλλο και να μην είναι αυτό. Αλλά απλά είναι πολύ αυστηρό προσωπικό το θέμα. Προφανώς όμως δεν είναι και κάτι τόσο επικίνδυνο, γιατί θα φεύγει κατευθείαν η. Εννοείται. Απλά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, παιδιά, και πρέπει να σεβαστούμε αυτό το κομμάτι πάρα πολύ όλοι μας. Πέρα από το αστείο που κάνουμε για το σιδεράκι κτλ. Αυτά που. Γιατί πλακίτσα είναι εντάξει, οκ. Okay, αλλά το σοβαρό αυτό θέμα πρέπει να το. Επειδή είναι πολύ προσωπικό το θέμα της, πρέπει να μην το αγγίξουμε και να μην μπούμε σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν χρειάζεται και ιδιαίτερα σε θέματα υγείας. Είναι τρομερό, τρομερό το πρόβλημα. Τρομερό. Και σίγουρα είναι πολύ κοντινό της πρόσωπο. Γιατί άμα ήταν πρωτοξάδελφος, δεν είναι εντάξει, οκ. Okay, ο καθένας στη δουλειά του. Καλά, είναι ανάλογα. Και πρωτοξάδελφος να είναι, μπορεί να είσαι τόσο κοντά που να στεναχωρήσεις. Λέω ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή το λέω έτσι σαν σχήμα λόγου τώρα, εντάξει. Πάντως είναι η ηρωνία για την Τούνη το ότι έφτιαξε ένα τόσο ωραίο σπίτι και ξαφνικά η σχέση της είναι Αθήνα και οι επιχειρήσεις του είναι Αθήνα, Ράχοβα κτλ. Και είναι, δηλαδή δεν μπορεί και η ίδια να το χαρεί, πώς το λένε. Το σπίτι. Φτιάχνει καινούριο σπίτι, πρέπει να είναι απογατευμένη όλη την ώρα. Και τώρα που είναι χειμώνας, δεν θα έχει πολύ πάνω κάτω, θα μείνει πιο πολύ Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως. Δεν μπορείς όμως, γιατί Αράχοβα ο άλλος από εδώ από εκεί πόσο. Θα είναι χώρια. Και τσούπο Σιδεράκης. Ο Σιδεράκης είναι καλοκαιρινό, έχει μαγαζί σε. Ναι, αυτό είναι εμφανίστηκε όπως εκεί. Οπότε λοιπόν μην το δεις περίεργο αν το χειμώνα κάτι καλά. Καλά, η έδρα του Θεσσαλονίκη έχει και μαγαζιά. Όταν είσαι ερωτευμένος και διεκδικείς, την τρύπα περιμένεις. Ξέρεις ότι είναι η τρύπα, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά την τρύπα. Πάντως η Τούνη φαίνεται πολύ ερωτευμένη με το. Αλεξάνδρου. Ναι. Και με το Σιδεράκη ερωτευμένη φαίνεται. Και με τον άλλον, το, πώς το λένε, τον επιχειρηματία ήταν και αυτός. Α, αυτός είχε μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν θυμάμαι τότε. Αλεξάνδρου, προετοιμάσου. Mm. Επικίνδυνα τα πράγματα. Επικίνδυνα, ξέρεις, η απόσταση με αυτά όλα εκείνα. Δηλαδή, μήπως πρέπει να σκεφτείς να παίρνεις το αεροπλάνο το απογευματινό, να πηγαίνεις εκεί και να γυρνάς πάλι πίσω το πρωί. Δεν είναι κακή ιδέα. Και τώρα με το ΟΣΕ, εάν βάλουν το γρήγορο, 3 ώρες είναι μόνο ταξίδι. Ή να πάρει το κλουβί που είχαν χθες στο. Ναι, να το πάρει μαζί του. Να το κερδίσει μέσα.
Ναι. Σε προειδοποιώ, γιατί είναι σεξι η Τούνη, πάρα πολύ σεξι και είναι διεκδικήσιμη γυναίκα. Δηλαδή τη διεκδικούν όλοι. Η εικόνα της είναι τέτοια που ο άλλος βλέπει και ενθουσιάζεται μαζί της. Οπότε, κυρία Αλεξάνδρου, επέλεξε μια δύσκολη γυναίκα, θέλει μάχη για να την κρατήσεις. Α, το θέμα δεν είναι να μπορέσει να είσαι δίπλα της. Το θέμα είναι να συντηρήσεις τη σχέση. Εμείς τα κορόιδα. Και τι μωρέ δίνω μάχη για να συντηρήσω τη σχέση. Τι μάχη μωρέ δίνεις. Καταρχήν, και κάνονται βλάκα. Καταρχήν μου έχει τάξει Νέα Υόρκη, Αγγλίες, Γερμανία. Ήρθε η πανδημία, κυρία μου. Δηλαδή, ήρθε η πανδημία. Τι μάχη δίνεις. Ήρθε η πανδημία. Τι μάχη. Δεν μάχη που μου τρώσε τα καπρίσια μου και κάνω την βιδέο. Εντάξει, οκ, μισά-μισά. Μισά-μισά εγώ καπρίς. Υπήρχε περίπτωση. Και το μικρό κιόλα. Και το μικρό κιόλα. Για ξέρετε τι μου έκανε προχθές. Όχι, όσοι ήσασταν στο live. Έφαγε στο live καπρίς. Προσέξτε, τα μοιραζόμαστε. Εντάξει, είναι μέσα 30-40 κομμάτι, θα πάρει 20. Σιγά μην 30. Έχει βρε μέσα. Ή καμιά κοσαριά είναι. Δεν είναι καμιά κοσαριά. Α, περίμενε. 20 είναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, τρώει 4 στο live και μένουν 16. Και μου λέει, τα μοιραζόμαστε 8 και 8. Συγγνώμη, ρε φίλε, λέω. Τα 4 που έφαγε στο live δεν μετράει. Δεν πιάνω. Όχι, λέει. Δεν έτρωγε. Γιατί τα έφαγα έτσι, λέει, για το Θεαθήνε. Όχι το Θεαθήνε. Ναι. Τα έφαγα κανονικά. Λέω εσύ για να μην κολλήσει λίγο σοκολάτα στα δόντια και τα λοιπά. Δεν το έκανα αυτό. Απλά δεν... τα έκανε επάνω και δεν έφαγε. Οπότε λέω έχασε κυρία μου, αυτά δεν πιάνω. Οπότε είσαι απατεώνα στη μοιρασιά. Γιατί είμαι απατεώνα. Κανονικά. 16 ήταν κυρία μου. 8 και 8 είναι η μοιρασιά. Δεν ήταν 20 μήνες. Έχει το μικρό. Ναι, 20 έχει το μικρό. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να σας πούμε ότι το βίντεο αυτό το βγάζουμε πολύ νωρίς το μεσημέρι. Οπότε λοιπόν, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, αν συμβεί κάτι, αν δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα βγάλουμε και δεύτερο βίντεο. Α, επί της ευκαιρίας να πω εδώ. Ναι. Κάποιος έγραψε ότι ξαφνικά κάνω φασόν τα βίντεο κτλ. Όχι, παιδιά, δεν είναι φασόν τα βίντεο. Απλά το παιδί αυτό δεν γνωρίζει κατά τη σειρά πραγμάτων. Ακούστε με. Η εκπομπή GR Express μεταδίδεται τηλεοπτικά κάθε Σάββατο βράδυ στις 12 και κάθε Κυριακή στο ART και κάθε Κυριακή μεταδίδεται στο Europe One. Εγώ λοιπόν τι γίνεται, κάθε Σάββατο τα κομμάτια τα οποία έχουν σχέση με το τηλεοπτικό πρόγραμμα τα ανεβάζω όλα στο YouTube. Δηλαδή τις συνεργασίες μας με τη Μάρθα Αδαμίδου, ναι, και την Πόπη από Κρήτη και τα λοιπά, τα ανεβάζω. Και οποιοδήποτε άλλο συμμετέχει στην εκπομπή, την τηλεοπτική, τα ανεβάζω Σάββατο. Οπότε εκ των πραγμάτων τα βίντεο αυτά ανεβαίνουν την ίδια μέρα. Οπότε δεν είναι φασόν, είναι, κάτι, είναι προϊόν δουλειά όλη τη εβδομάδα. Βέβαια. Όπω επίση αυτό δικαιολογεί και τι εμφανίσει μα, γιατί λέει γιατί 4 φορέ φοράτε τα ίδια ρούχα. Γιατί παιδιά, όταν κάποια Skype μπορεί να βγουν 2 διαφορετικέ μέρε. Δεν είναι ωραίο. Και να παίξουν τηλεοπτικά. Όχι να παίξουν, θα παίξουν τηλεοπτικά. Ναι, εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε τα ίδια ρούχα. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Μπράβο. Άξι, okay. Είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε τα ίδια ρούχα. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εμεί δεν βγάζουμε μόνο βίντεο για το YouTube για να ανεβάσουμε κάθε μέρα. Βγάζουμε, παράγουμε και βίντεο καθημερινά τα οποία παίζουν στο τηλεοπτικό μας πρόγραμμα. Εξάλλου τα πλερώ και μπορούμε να φοράμε και τα ίδια ρούχα γιατί δεν έχουμε συνέχεια να μας φέρνουν στη λίστες διαφορετικές. Εντάξει, δεν το είπαμε με κακία το έτσι, παιδί που ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω γενικά, λέω, όχι, είχε γραφτεί και να με κακία. Ναι. Ναι. Και παλαιότερα. Θυμάσαι που μου είχαν στείλει και τις φωτογραφίες. Παιδιά μου στείλανε φωτογραφίες. Κοίτα, φοράς λέει το ίδιο μπλουζάκι 3-4 φορές και μου στέλνουν 3-4 φωτογραφίες. Και λέω, συγγνώμη ρε παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάποιο χορηγό. Δηλαδή κάθε μέρα θα πηγαίνουμε, θα ψωνίζουμε. Νιαν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 ιanιαν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 
99 εμένα και 20 τόσο δηλαδή. Κάτσε αυτό, έχει 19-99, λίγα είναι. Άσε, δεξιδρό, μακόρι. Βάλει 99 έχει μέσα. Έχει 99 κυρία μου. Ναι, αλλά έχει 20 ευρώ. Άμα βγάλεις ναι, το... Ναι, ναι, λέει 19,9. Έχει 19,99. Δηλαδή, συγγνώμη, έχει 59,99, πάλι 99. Ναι, 99 είναι. Γιατί κυρία μου είναι πάλι 60. Ακούτε, κατάλαβα. 99 δεν είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι εμείς κάνουμε μια παραγωγή θεμάτων όλη την εβδομάδα και για τηλεοπτικούς λόγους. Υπάρχει το βίντεο το οποίο βγαίνει για το YouTube και υπάρχουν βίντεο πάρα πολλά τα οποία ανεβαίνουν στο YouTube, γιατί θέλουμε κάθε τι υλικό που βγάζουμε να το τοποθετούμε κάπου. Όπως επίσης οι εκπομπές μας, οι τηλεοπτικές, υπάρχουν στο διαδίκτυο και είναι στο Rumble. Είναι το ρώσικο YouTube. Για ποιο λόγο γίνεται το βάζουμε στο Rumble? Γιατί παίζουμε μουσική μέσα και δεν μπορεί να παιχτεί λόγω δικαιωμάτων στο YouTube. Οπότε λοιπόν το room το οποίο επιτρέπει να παίξει τη μουσική, τα βάζουμε εκεί, οπότε λοιπόν μπορείτε να δείτε κανονικά την εκπομπή. Εάν μπείτε στα social media τα δικά μας, θα δείτε και το room, δηλαδή εκεί που λέει room, πατήστε, ναι,
Ρούμπλ. Τι σημαίνει ρούμπλ, κάτι. Πώς λένε σε ρούμποσα. Όχι, 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 κάτσε. Παλιά. Ρούμπλ είναι το. Κοιτάξτε, ρού είναι το Ρωσία και το. Άλλο ναι, 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 είναι. Είναι συνδυασμός, ναι, ναι, αυτό ήθελα. Είναι ρώσικο το όνομα δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν απλό. Ότι εφόσον βρήκα λοιπόν κάπου εγώ να τοποθετώ και αυτά τα βίντεο, ας πούμε, γιατί είναι κρίμα και άδικο 3 ώρες εκπομπή να μην υπάρχει. Τουλάχιστον για τη μουσική που παίζουμε μέσα, γιατί είναι αξιόλογη μουσική σίγουρα. Αυτό το έχετε πει, ναι, τα έχετε πει όλες αυτά. Οπότε λοιπόν βρήκαμε τρόπο, τοποθετούμε και αυτά τα βίντεο. Οπότε λοιπόν κυρίες και κύριοι, δεν είναι θέμα λοιπόν ότι κάνουμε φασόν. Είναι προϊόν εργασίας μιας εβδομάδας ολόκληρης. Δηλαδή το αποκορύφωμά μας είναι το Σαββατοκύριακο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Δηλαδή το Σάββατο βγάζουμε και βίντεο, ανεβάζουμε. Δηλαδή το Σάββατο δουλεύω πάρα πολύ. Να ξέρετε, πιο πολύ από τις υπόλοιπες μέρες. Παρασκευό, Σάββατο ειδικά, δουλεύουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέρα. Να καταλάβετε. Είναι απλά πράγματα. Απλά τα λέμε αυτά για την αγνή παρέα, γιατί θέλουμε να ξέρετε ακριβώς τι γίνεται, γιατί δεν μου άρεσε πολύ το φασόν. Δηλαδή ότι κάνουμε παραγωγή βίντεο. Δεν κάνουμε παραγωγή βίντεο. Παραγωγή βίντεο, αλλά παιδιά υπάρχει και κάποιο σκόπος εδώ. Έτσι, το να βγαίνει, δηλαδή οι παρουσιαστές στα μεγάλα κανάλια, OK, πρέπει να πληρώνονται αδρά γιατί δουλεύουν. Εμείς όταν βγάζουμε κάποια βίντεο ή τα παιδιά που βγαίνουν στο Skype ή κάνει όλη αυτή την προσπάθεια και φυσικά μετά να φτιαχτεί το βίντεο, να μονταριστεί κτλ. Κτλ. Αυτό δεν είναι δουλειά. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε, ξυνόμαστε όλη την ώρα. Οι άλλοι είναι top παρουσιαστές και πρέπει να πληρώνονται και εμείς ξυνόμαστε. Δεν όχι μόνο αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι οτιδήποτε υλικό παράγουμε, το σωστό είναι να τοποθετείτε κάπου και έχει να μείνει αποθηκευμένο σε ένα σκληρό δίσκο, ρε παιδιά. Είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλω ας πούμε, να παίξει μόνο στο τηλεοπτικό, θέλω να παραμείνει και στον αέρα. Το τηλεοπτικό περνάει, είναι αέρας, φεύγει. Ενώ στο ίντερνετ μένει εκεί. Δηλαδή, από το αποθηκεύσω στο σκληρό μου δίσκο, το αποθηκεύω στο YouTube μέσα. Και μάλιστα προσέχω πάρα πολύ να μην υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, γιατί όλοι προσπαθούν να κάνουν πράγματα και παίρνοντας τη δουλειά κάποιου άλλου. Εμείς τουλάχιστον το περιεχόμενο το οποίο αναβάζουμε πάνω είναι ξεκάθαρα δικό μας. Ξεκάθαρα δικό μας δηλαδή. Τα πάντα είναι δικά μας. Οι φωτογραφίες που παίζουμε, τα. Κατά τα βίντεο, κάποια βέβαια αναγκαστικά είναι, θα τα βάλεις μέσα αναγκαστικά. Όπως έβαλα τώρα την Κατερίνα Καινούριου, που ήταν μια αποκάλυψη, αλλά επειδή είναι από το Instagram, δεν έχουμε πρόβλημα πνευματικών δικαιωμάτων, γι' αυτό παίζουμε. Εάν είχαμε πρόβλημα πνευματικών δικαιωμάτων, δεν θα το παίζα. Θα σε έβαζα μια φωτογραφία και θα έλεγα εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά σας κουράσαμε σήμερα. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ ήπιοι στους χαρακτηρισμούς. Και θέλω να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε καμία περίπτωση αυτή εδώ η εκπομπή μαζί με την Έλενα που κάνουμε δεν είναι με κακία στον αέρα. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κάποιον, δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό. Όταν υπάρχει ίχνος μέσα μου κακίας, σας το αναφέρω αμέσως για να ξέρετε ότι εδώ μπορεί να βγάλω κακία και δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω η κριτική μου να είναι σωστή και δίκαιη. Να μην είναι επηρεασμένη από πουθενά. Στο θέμα του Κοκλώνη, προσπάθησα σήμερα να πω τα πράγματα με το όνομά τους. Προσπάθησα όμως, αλλά τα δημοσιεύματα του κυκλώματος Κοκλώνη δεν σε αφήνουν να δεις τα πράγματα έτσι, σε αναγκάζουν να ορίεσαι και να χτυπιέσαι. Σήμερα σας απέδειξα με απλό τρόπο πως όλο το κύκλωμα Κοκλώνη, ορίστε βλέπετε εδώ μπροστά σας, πως οι αυλικοί, πως οι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι παρατρεχάμενοι του Κοκλώνη κτλ. Κτλ. Γλύφουν μανιωδώς, σαλιαρίζοντας δίπλα του και ξεφτιλίζοντάς τον. Γιατί αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι η ξεφτίλα. Επάνω δεξιά είναι η αλήθεια και κάτω είναι όλο αυτό που θα ήθελα να είναι, αλλά δυστυχώς δεν μόνο υπάρχει. Μόνο αυτό. Στο κάνει επίτηδες και με το Βε και την Καβένα. Δεν ναι. Τη βγάζει, έχει κολλήσει. Αφού δεν του αρέσει, ρε παιδιά. Αφού το λέει ήταν τάκο. Βγάλει την μια ναι, φορά. Μα δεν φταίω εγώ αν θέλει να τον λέμε ταμτάκο. Επιμένει ο ίδιος, δηλαδή του αρέσει το όνομα Αυτοκράτορ Ταμτάκος. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως. Σε όλα αυτά που γίνονται δεν φταίει 100% Αυτοκράτορ Ταμτάκος. Φταίνε οι αυλικοί που κάνουν αυτά τα πράγματα για να τον γλύψουν με αυτόν τον απέσιο τρόπο. Και πραγματικά σας μιλάω, σκέφτομαι πολλές φορές, τα σάλια επάνω του δεν τα συχαίνεται. Τόσο σάλιο επάνω του να πούμε. Άρχισες πάλι μωρέ. Ναι. Έλα να κλείσουμε μια φορά έτσι ωραία όμορφα. Όχι, αλλά θέλω για το καλό του το λέω ρε γάμο. Δηλαδή κάνει ένα σοου, κάνει μια προσπάθεια, κάνει πράγματα και αφήνει κάτι ψιλομαλακίες να γίνονται χοντρομαλακίες και να μειώνει τον ίδιο. Μειώνει το ίδιο με αυτόν τον τρόπο. Του αρέσουν. Και μάλιστα αρέσουν. Σήμερα για πρώτη φορά, καλώ το Σαρούμπα. Σήμερα για πρώτη φορά κυρίες και κύριοι, για πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, για πρώτη φορά συνδυάστηκε ο Κοκλώνης με κάποιον από το παρελθόν. Φωτογραφία δίπλα-δίπλα και αρχίζουν να λένε ιστορίες για αγρίους. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας αφήνουμε. Bye-bye. Λάκια.